Θα πραγματοποιήσουμε αμέσως τώρα την προτελευταία ζωντανή σύνδεση της σημερινής εκπομπής. Θα ταξιδέψουμε μακριά, θα πάμε στην Ουγγαρία, θα πάμε στη Βουδαπέστη, καθώς εκεί οι Έλληνες της συγκεκριμένης περιοχής δημιούργησαν ένα πολύ συγκινητικό βίντεο για την Ελληνική Επανάσταση, για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης. Συναντάμε τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι πρόεδρος αυτοδιοίκησης Ελλήνων-Ουγγαρίας. Κύριε Χριστοδούλου, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα και από Βουδαπέστη. Χαιρετισμού στην Κρήτη. Δεν ξέρω. Βρίσκεσαι σε ένα υπέροχο σημείο. Το φόντο είναι εκπληκτικό, είναι πανέμορφο. Να σας ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Βρίσκεστε? Είμαι ακριβώς στην Πέστη, στην οχθή του Δουνάβη. Ίσως φαίνεται και το ποτάμι. Βέβαια, βέβαια, φαίνεται. Από την απέναντι μεριά κάστρο. Και από πίσω μου το βάθος είναι η γέφυρα των Αλυσίδων με τα Λεοντάρια, το οποίο χτίστηκε πρώτη φορά στην Πέστη το 1848 από χρηματοδότηση του Γεώργιου Σίνα, το Έλληνα επιχειρηματία την εποχή εκείνη. Οι πολίτες από πίσω που κάθονται τηρούν τις αποστάσεις ευλαβικά ή απλά δεν υπάρχει πολλής κόσμος αυτή την ώρα? Θα σας δείξω περίπου, να δείτε κι εσείς, δεν ξέρω αν φαίνεται από την κάμερα. Έρχονται εδώ πεζοί, κάνουν βόλτες, τις αποστάσεις την επίλο τηρούν. Δεν βλέπω μάσκες. Δεν είναι υποχρεωτικές οι μάσκες στην Βουδαπέστη? Είναι υποχρεωτικές οι μάσκες, αλλά εδώ, δηλαδή, όποιος κάνει βόλτα, κάνει ποδήλατο, οι αθλήτες, για αυτούς όχι. Μάλιστα. Εκεί με τα κρούσματα πώς τα πάτε καθημερινά? Με τα κρούσματα έχουμε πάρα πολλούς. Έχει φτάσει τα 10.000 κρούσματα η Ουγγαρία. Δυστυχώς την ημέρα πεθαίνουν άνω των 300 ανθρώπων, συνανθρώπων μας. Είναι πολύ θλιβερό αυτό. Ένα λεπτό, 10.000 κρούσματα σε ημερήσια βάση? Ναι. Σε ημερήσια βάση. Σε ημερήσια βάση. Μάλιστα. Οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει? Οι εμβολιασμοί σιγά σιγά, νομίζω χθες πέρασαν το 1.700.000. Χιλιάδες εμβολιασμοί. Σιγά σιγά λένε ότι μέχρι αρχές Μαΐου θα φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, και μετά σιγά σιγά σκέφτονται να ανοίξουν λίγο την πόλη, γιατί τώρα και για μας ήταν πάρα πολύ αυτό, έτσι, σπίτι δουλειά, σπίτι δουλειά. Είναι κλειστά τα καταστήματα, οι επιχειρήσεις, κύριε Χριστοδούλου, εκεί στην περιοχή? Όχι όλα, τα μεγάλα πολυκαταστήματα είναι ανοιχτά. Επίσης, τα μαγαζιά, καφέ, μπαρ, εστιατόρια είναι κλειστά. Μόνο με delivery και με κατόπιν παραγγελίας. Κατόπιν παραγγελίας. Για πείτε μας λίγο για αυτό το συγκινητικό βίντεο το οποίο δημιουργήσατε για την Ελληνική Επανάσταση και το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, προβλήθηκε και στην τηλεόραση εκεί της χώρας, στην δημόσια τηλεόραση Ουγγαρίας. Προβλήθηκε εδώ στην Ουγγαρία, είναι πάνω και στο YouTube, είναι πάνω στην παντού, δηλαδή το έχουν δει χιλιάδες κόσμος. Εκεί στο βίντεο αυτό είναι περίπου μια ώρα η ταινία. Έχουν πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες, ηθοποιοί, μουσικοί συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Πολιτιστικό πρόγραμμα είναι, βέβαια, για την επέτειο της Επανάστασης, και νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό το πρόγραμμα. Και θέλουμε να το θυμίσουμε αυτό. Είχαμε κάποια δράση, φωτίστηκε στα Γαλανόλευκα κάποιο σημείο εκεί στη Βουδαπέστη, όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης? Ναι, το Εθνικό Μουσείο, ναι. Το Εθνικό Μουσείο της Βουδαπέστης ήταν την Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα μέχρι το 8, νομίζω, το βράδυ, με Γαλανόλευκα, λευκά ντυμένοι, ήμασταν εκεί, κάναμε βίντεο κι εμείς, οπότε το γιορτάσαμε αυτό το μεγάλο πράγμα όλοι μας εδώ, οι Έλληνες της Ουγγαρίας. Μάλιστα, κύριε Χριστοδούλου, μένετε μόνοι μας στην Ουγγαρία, σωστά, στη Βουδαπέστη. Η καταγωγή σας από Ελλάδα, η καταγωγή σας? Η μητέρα μου είναι από την Ήπειρο. Ναι. Από δίστρατο Κονίτσης. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Μικρά Ασία, βέβαια έχει και ρίζες από την Κρήτη, από εσάς εκεί.
Μάλιστα. Γιατί το όνομά μου ήταν Χριστοδουλάκης παλιά, μετά γίναμε Χριστοδούλου. Α, Χριστοδουλάκης λοιπόν. Ναι, ο προπάπους μου έφυγε μετά από την εξέργεση που έγινε στην Κρήτη το 1867. Μάλιστα, μάλιστα. Πήγε στην Ιγρασία και από εκεί γύρισαν όλο τον κόσμο. Μάλιστα, Χριστοδούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να έχουμε ένα πλάνο έτσι, να γυρίσετε λίγο την κάμερα, να μας αποχαιρετήσετε, να μας καληνυχτήσετε. Με ένα ωραίο πλάνο εκεί. Είναι υπέροχη η Βουδαπέστη, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Εδώ πίσω μου είναι το κτίριο της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών, ναι. Το οποίο επίσης χρηματοδότησε ο γιος του Γεώργιου Σίνα, ο Σίμωνας Σίνας. Ναι. Αυτό το κτίριο. Το 1869, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα, δεν βλέπω κινητικότητα. Εντάξει, περιορισμοί βέβαια και εκεί, Το κλίμα λίγο εκεί είναι, βέβαια, μάλιστα. Η Βουδαπέστη. Λοιπόν, να σας... Εδώ είναι και ναι, για πείτε μας. Η κόρη μου είναι από πίσω μου, τώρα δεν θέλει να είναι στο πλάνο. Να μας πει, να μας πει, βέβαια. την καλησπέρα μας, την καλησπέρα μας. Να σε καλησπερίσουμε από Κρήτη, από Ηράκλειο. Ευχαριστώ. Να μας πει λίγο πώς είναι τα πράγματα εκεί, δεν ξέρω, αθλείται, τρέχει, με τους περιορισμούς, με τον κορονοϊό, προσέχει. Προσέχει πάρα πολύ. Βέβαια, τώρα είμαστε από την προπόνηση. Ήρθαμε κατευθείαν γιατί κάνει handball η μικρή, η Πινελόπη. Ναι. Από εκεί ήρθαμε. Οπότε οι προπόνηση δεν έχουν σταματήσει. Όλοι αθλούνται, όπως και η μικρή η Πινελόπη. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα τα σχολεία είναι κλειστά. Μόνο μέσα online γίνονται τα μαθήματα. Μάλιστα, υπομονή. Θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στην καθημερινότητά μας και στην κανονικότητα. Ναι, ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Η πιο όμορφη εικόνα. Ο μπαμπάς με την κόρη με φόντα από πίσω τη Βουδαπέστη εκεί. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και χαιρετισμούς και πολλά φιλιά στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και τους δύο. Λοιπόν.